coach. 11η συνεχόμενη φορά που η ΑΕΚ προκρίνεται στους τελικούς. Πλέον πάτε με πλεονέκτημα έδρας. Περιμένετε αντίπαλο αύριο. Να μιλήσω πρώτα το σημερινό παιχνίδι όμως. Πήρατε πάρα πολλά επιθετικά rebound, πάρα πολλούς πόντους από δεύτερες ευκαιρίες. Και στο τέλος πήρατε μια πολύ σημαντική νίκη απέναντι σε μια πολύ δύσκολη ομάδα. Πώς τη ζήσατε τη σειρά γενικότερα, όχι μόνο το παιχνίδι? Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο ΑΠΟΕΛ και στον Νικόλα για τη δουλειά που έχει κάνει. Κάποιο που μπορεί να δει το 3-0 μπορεί να θεωρήσει ότι η σειρά πήγε σχετικά εύκολη. Η σειρά δεν πήγε καθόλου εύκολα. Το ΑΠΟΕΛ νομίζω ότι μας έδωσε πολύ γερές μάχες. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ και σήμερα το που ήταν πολύ ανταγωνιστικό μέχρι το τέλος. Οπότε τους αξίζω συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια όμως αξίζουν και στους δικούς μου παίχτες, στη δική μου ομάδα που καταφέραμε να βρεθούμε, όπως λες εσύ, για 11η φορά στους τελικούς συνεχόμενοι. Σίγουρα είναι κάτι πολύ σημαντικό για το κλαμπ. Αλλά εντάξει, δεν είμαστε εδώ για να μιλούμε για το παρελθόν. Το παρελθόν είναι εκεί, έχει γράψει την ιστορία του. Μπράβο σε όσους έχουν συνεισφέρει. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε πραγματικά για το παρόν και για το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Και τι είναι αυτό? Περιμένετε αντίπαλο? Πώς βλέπετε τους τελικούς? Περιμένουμε έναν αντίπαλο. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος, είναι δύο ομάδες οι οποίες και ο Κεραυνός και η Ανόρθωση. Είμασταν τρεις ομάδες που τερματίσαμε μετά από 25 παιχνίδια ισόβαθμοι. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη σειρά. Το πλεονέκτημα έδρας πραγματικά εμένα δεν μου λέει τίποτα. Νομίζω ότι και η προϊστορία των τελευταίων χρόνων το δείχνει αυτό. Σημασία αν έχει στο κάθε παιχνίδι και όσο θα μπορέσει να επιβάλλει το δικό του ρυθμό, του δικού του κανόνε, να είναι πιο ήρεμο, γιατί όλα θα κρυθούν στι λεπτομέρειε όπω κάθε χρόνο. Και τελευταία ερώτηση, πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα μπαίνοντας σιγά σιγά σε προετοιμασία ως τελικούς σε ό,τι αφορά τραυματισμούς, τυπήματα? Δεν ξέρω αν αποκομίσει κανείς σήμερα κάποιο θέμα. Γενικά, πώς είναι η κατάσταση στην ομάδα εν ώψη τελικών? Σαν το Θεό, όπως και όλες οι ομάδες, είχαμε αρκετά προβλήματα μέχρι να φτάσουμε εδώ. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη σειρά, ευτυχώς είχαμε όλους τους παίχτες ετοιμοπόλεμους και κάποια παιδιά που ήταν έτσι λίγο πίσω έχουν ανέβει και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θεωρώ ότι όσον αφορά το ατομικό κομμάτι, είμαστε στο σημείο που πρέπει να είμαστε για να πάμε να δώσουμε τις μάχες μας για τους τελικούς. Εντάξει, θέλω να καλέσω με τη σειρά μου τον κόσμο και να τον ευχαριστήσω γιατί σήμερα έδωσε μια όμορφο παρόν και βοήθησε τους παίχτες παρά το ότι κάποιες στιγμές δυσκολευτήκαμε στο να μπορέσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Να έρθουν να υποστηρίξουν την ομάδα σίγουρα σε κόσμια πλαίσια, να απολαύσουμε καλούς τελικούς και όπως κάθε χρόνο ο καλύτερος ας τον